Ο κύριος Πρωθυπουργός στη δευτερολογία του κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι χαρακτηρίζοντας ως οπερέτα κάποιες κυβερνητικές πρακτικές προσέβαλε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Διαχώρησε μάλιστα αναφέροντας τον κυβερνήτη της φρεγάτας Λίμνος προφανώς λόγω της γνωστής επακούμβησης. Ας γνωρίζουν και οι δυο, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων δεν τα προσβάλλουν οι ανούσιες κοκορομαχίες τους στο Κοινοβούλιο. Είναι άλλα αυτά που τα προσβάλλουν. Για παράδειγμα, το στοιχείο που απορρέει από την πρόσφατα υπογραφήσα Ελληνοαμερικανική Συμφωνία που μετατρέπει την πατρίδα τους σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο, εφαλτήριο βίας, αίματος και ξεριζωμού για τους λαούς της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, στις 9 Ιουνίου υπογράφηκε η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για τη χάραξη θαλάσσιων ζωνών στο Ιόνιο Πέλαγος και στις 6 Αυγούστου η αντίστοιχη μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Τις υπογραφές αυτών των συμφωνιών προηγήθηκαν στην κυριολεξία ραγδαίες διεργασίες και διευθετήσεις για την υλοποίηση των σχεδίων συνεκμετάλλευσης σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Οι εξελίξεις αυτές έθεσαν και το πλαίσιο που ανοίγει διάπλατα το δρόμο της συνδιαχείρισης και της συνεκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Κυρίαρχο αυτόν στοιχείο αποτελεί η υψηλή νατοϊκή εποπτεία. Και εδώ είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι είναι σύνηθες όταν μια κυβέρνηση υπογράφει μια συμφωνία με ένα άλλο κράτος να κομπορημονεί για το πόσο αυτή η συμφωνία εξυπηρετεί τα λεγόμενα εθνικά συμφέροντα. Με αφορμή της υποκύρωσης συμφωνίες είδαμε σύσσωμο τον προπαγανδιστικό μηχανισμό της κυβέρνησης να καλλιεργεί την εικόνα μιας τεράστιας διπλωματικής επιτυχίας. Ακούστηκαν εκφράσεις για ιστορικές στιγμές και ιστορικές συμφωνίες. Όμως, είτε αρέσει είτε όχι, την ιστορία τη γράφουν οι λαοί με τους αγώνες τους. Δεν τη γράφουν οι κυβερνητικές αποφάσεις και ενέργειες, ειδικά όταν αυτές είναι απότοκες παρενέσεων και προτροπών, σαν την πρόσφατη του Υφυπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, αρμόδιου για ενεργειακά θέματα, κυρίου Φάνων. Ο κύριος Φάνων, αναφερόμενος στην περιοχή μας, ευθέως τη χαρακτήρισε σαν μια περιοχή που πρέπει να είναι ανοιχτή για business, λέμε εμείς, με σεβασμό σε κανόνες δικαίου, ώστε να μπορεί να αναπτυχθούν έργα. Συμπλήρωσε δε πως πρέπει να σταματήσουν οι προκλητικές ενέργειες που μπορεί να εμποδίσουν επενδυτικά σχέδια. Αυτή η θέση αποκαλύπτει ακριβώς ότι για τη ΣΥΠΑ και την πολιτική τους κυρίαρχο είναι το κέρδος των μονοπωλίων και όχι το διεθνές δίκαιο ή η διεθνής νομιμότητα που η κυβέρνηση συνεχώς επικαλείται. Στις τοποθετήσεις τώρα βουλευτών της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης που προηγήθηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας περίσσεψαν οι εκκλήσεις για εθνική ομοψυχία. Ο λαός μας γνωρίζει πολύ καλά να αποκωδικοποιεί το περιεχόμενο της έννοιας αυτών των δύο λέξεων και πλέον, επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν τσιμπάει. Εθνική ομοψυχία απαιτήσατε και όταν υπογράφατε την τελευταία κατάπτυστη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, αυτή που προετοίμασε και σχεδόν υλοποίησε πριν την υπογραφή της η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εθνική ομοψυχία επίσης ζητούσατε για να βγει η χώρα από την οικονομική κρίση. Δηλαδή, να σφαγιαστεί ο λαός για να ενισχυθεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, όπως ακριβώς και έγινε. Οι φτωχοί φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Την εθνική ομοψυχία επίσης δήλωνε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπηρετούσαν οι πόζες των υπουργών του για αναμνηστικές φωτογραφίες με φασίστες χρυσαυγίτες όταν τους περιέφεραν από ακριτικό σε ακριτικό νησί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για άλλη μια φορά τονίζει ότι είναι ύπουλη και επικίνδυνη για το λαό η επίκληση του ιδεολογήματος της εθνικής ομοψυχίας από μια αστική κυβέρνηση σαν την δική σας. Αποβλέπεται ευθέως στην παρέτηση της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων από τους αγώνες ενάντια στις επιλογές και την πολιτική σας.
Είναι διαχρονική πρακτική σας να καλλιεργείτε περίτεχνα τον μύθο πως τάχα εγγυητές της ειρήνης και ασπίδα για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας απέναντι στην αμφισβήτησή τους από την τουρκική αστική τάξη είναι η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχεται πρώτος και καλύτερος ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, αμέσως μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μητσοτάκη, να αποκαλύψει την παραπλανητική πολιτική σας, δηλώνοντας πως η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά πρέπει να επιληθεί σε πνεύμα συμμαχικής αλληλεγγύης και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο. Τι ακριβώς είπε ο Γραμματέας Ελληνικοσυμμαχίας? Επιβεβαίωσε απροκάλυπτα πως ο στόχος της νατοϊκής συνοχής στην περιοχή απέναντι στα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα είναι το στοιχείο που δίνει αέρα στα πανιά της τουρκικής επιθετικότητας και είναι αυτό που εσείς λυσαλέα συσκοτίζετε. Είναι αντικειμενικό το στοιχείο ότι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις η σημερινή κατάσταση φέρνει πολύ κοντά ένα θερμό επεισόδιο. Ένα τέτοιο συμβάν θα στρώσει το τραπέζι της διαπραγμάτευσης για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Η προοπτική αυτή σερβίρεται ήδη από τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ. Η αποδοχή μειωμένης επίρρειας αυτό συντείνει. Επίσης, είναι δεδομένο ότι η συνεκμετάλλευση θα γεννήσει όρους νέων εντάσεων, νέα θερμά επεισόδια και ίσως και σύγκρουση. Την ίδια στιγμή, σε παρατεταμένη επιφυλακή, βρίσκονται οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Ανάκληση αδειών, αυξημένα μέτρα επιφυλακής, εφαρμογή σχεδίων, ετοιμότητας. Όμως είναι φανερό όσο ποτέ ότι η θέληση τόσο του ελληνικού λαού, όσο και του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων για την υπεράσπιση της εδαφικής μας ακεραιότητας και την κατοχύρωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δεν αρκεί. Το μόνο που πραγματικά μπορεί να τα θωρακίσει είναι η άμεση αποχώρηση από κάθε λυκοσυμμαχία και αυτό δεν είναι, δεν μπορεί να είναι στις προθέσεις σας. Κυρίες και κύριοι, τα ιστορικά γεγονότα είναι γέννημα θρέμα της ταξικής πάλης, δηλαδή της διαπάλης ανάμεσα στους καταπιεσμένους και τους καταπιεστές τους. Το ΚΚΕ δεν κρύβει ότι παλεύει για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος στην Ελλάδα. Δεν λαϊκίζει για δίθεν ανώδυνες εθνικές λύσεις. Δεν παραπλανά τους εργαζόμενους. Για τον λαό δεν μπορεί και η πίτα να μείνει ολάκυρη και ο σκύλος να είναι χορτάτος. Το ΚΚΕ αποκαλύπτει τον μύχιο στόχο της πολιτικής σας, του πυρήνα των επιδιώξεών σας. Και αυτός δεν είναι άλλος από το να εμποδίσει την πραγματική αφύπνιση των λαών, να τους εμποδίσει να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση της υπεράσπισης της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων και να διαχειρίζονται τον πλούτο που υπάρχει στην περιοχή μας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σταθερά και αδιάλειπτα αγωνίζεται για να μπορέσει η εργατική εξουσία να εγγυηθεί τη λαϊκή ευημερία. Αυτό είναι και το μήνυμα που στέλνει στο λαό μας.